Έχετε του... κανένα ακροδεξιό μέτρο. Κοιτάξτε τα του οίκου σας. Γιατί δεν έχετε κύριε μέτρο Σκουρλέτη. Τελικά. Προς τα δεξιά δεν υπάρχει μέτρο. Δεν είναι επεκτείνεται, μέρα. Επεκτείνεται, Μπαλτάκος, Χρυσή Αυγή. Δεν είναι μέρα να μιλάτε. Δούμε τι άλλο θα βρείτε. Δεν είναι μέρα να μιλάτε. Γιατί θα μας απαγορεύσετε. Όχι, απλώς όταν εσείς έχετε ένα τόσο ξεκάθαρα διχαστικό πράγμα γύρω από το πιο ουσιαστικό και Μπαλτάκο κεντρικό δίλημα. Ούτε εμείς πια. Και Χρυσή Αυγή δεν έχουμε. Ούτε εμείς έχουμε. Και η θέση μας για τη Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και ξεκάθαρη. Θα είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Ναι. Εντάξει. Και ας γελάτε εσείς, το οποίο δεν είναι και πολύ ευγενικά. Ευγενικό. Μαζί σας. Ευγενικό με την ακροδεξιά κατρακύλα της Νέας Δημοκρατίας. Αποφασίστε εσείς, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε τι τελικά να είστε επιλέξατε μέσα Αντώνη στο Σαμαρά, ευρώ. Αντώνη Σαμαράς ο Μπαλτάκος. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν κρύβεται. Ένας είναι ο Αντώνης Σαμαράς, σωστό. Αν δεν το ξέρατε. Σωστό, σωστό. Είναι όνειδος για την δημοκρατία στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των συνεννοήσεων του κυρίου Μπαλτάκου, του άνθρωπού του, του alter ego του, με μια εγκληματική οργάνωση, να μην έχει έρθει στη Βουλή με δικιά του πρωτοβουλία και όχι ύστερα από το δικό μας αίτημα, να δώσει εξηγήσεις. Αποδεικνύει το γεγονός ότι το παρακράτος ήταν εγκατεστημένο μέσα στο Μαξίμου, υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας με τη Χρυσή Αυγή, χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή και πρώτης δολοφονίας και προς δολοφονίας του Φίσα και μετά. Πρόκειται για μια... τον κύριο Σαμαρά για έναν ακροδεξιό επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ταιριάζει ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Χαρακτηρίζει τον ίδιο. Ένα και στο χέρι. Δεύτερον, όταν μιλάμε για παλαιές πρακτικές τις οποίες τις καταλογίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει όχι μόνο να απολογούνται διότι αυτές τις παλαιές πρακτικές τις εκθρέψανε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά διότι συνεχίζουν σήμερα στις μέρες της κρίσης. Ο τρόπος αυτή τη στιγμή που γίνονται ιδιωτικοποίησεις όπως το σκάνδαλο του ΟΠΑΠ σε ημετέρους. Οι ψηφοφορίες συγκεκριμένες και οι προτάσεις για διαγραφή προστίμων σε συγκεκριμένες εταιρείες, προστίμων που έχει βάλει το ΣΔΟΕ, η ασυλία στελεχών, τα δάνεια που δεν γυρίζουν στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και αλλάζουν ονόματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι πρακτικές του σήμερα. Αυτές τις βάρβαρες, παλαιοκομματικές πρακτικές που βουλιάξαν τον τόπο τις συνεχίζουν. Γι' αυτό παραμένουν ίδιοι και μεταξύ τους και με το παρελθόν. Πάμε λοιπόν τώρα και στα επίμαχα. Πάμε και στα επίμαχα. Φωνάξαν την κυρία Μέρκελ προχθές. Ναι. Και είχαν καταρχήν το ιστορικό θράσος να διαρρεύσουν την μπάλα με το θέμα των τραπεζικών, των του κατοχικού δανείου. Ναι. Ενώ δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Και το έκανε κυρίως ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Σαμαράς τον άφησε να εκτεθεί εκείνος. Εμπέζουνε μια ολόκληρη. Δεν ετέθη. Δεν ετέθη. Δεν ετέθη. Διότι όταν τίθεται ένα θέμα, μπαίνει στη συνέντευξη τύπου, γίνονται ερωτήσεις, απαντείται και υπάρχει στα ανακοινοθέντα. Παραβιάσανε το ίδιο το Αθηναϊκό Πρακτορείο και αντικαταστήσανε τη λέξη λιτότητα δήθεν με τις πολιτικές προσαρμογής και εξυγίανσης. Δεν σέβονται πια τίποτα, ούτε δημοσιογραφική διοντολογία. Έχουν επιβάλει έναν ολοκληρωτισμό στην ενημέρωση. Το κάνετε κατά απόλυτο τρόπο. Το κάνετε κατά απόλυτο τρόπο καθημερινά και μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι. Με πυροτεχνήματα δεν βγαίνεις από την κρίση. Και η ελληνική κοινωνία γνώρισε δύο πυροτεχνήματα. Το ένα το περιβόητο πρωτογενές πλεώνασμα, που έχει αποκαλυφθεί πλέον ότι είναι ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο βγήκε από τις άρκες του ελληνικού λαού, μεταφράζεται, είναι το αποτέλεσμα των μειώσεων των συντάξεων, των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, στα λουκέτα, στα χαράτσια, για να προκύψει, για να δώσουν κάτι λιγότερο από 500 εκατομμύρια, όταν έχουν πάρει πάνω από 70 τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν είστε υπέρ του. Πρόκειται, για μια κοροϊδία. Yes, και βγαίνουν και στις αγορές αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει μνημόνιο, ενώ ετοιμάζουν νέο μνημόνιο, ενώ πάνε να υποθηκεύσουν το μέλλον της χώρας για τα 50 χρόνια, να δανείζονται και πιο ακριβά. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτής της εφάπαξ εξόδου στις αγορές με την ταυτόχρονη παρουσία μνημονιακών πολιτικών είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο εξυπηρετεί μόνο προεκλογικές σκοπιμότητες. Είναι εντελώς αδιάφορο για εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης το αν τα όποια μέτρα τα εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος Υπουργός. Αυτό τους αφήνει παντελώς αδιάφορους. Εκείνο όμως το οποίο δεν τους αφήνει αδιάφορους είναι να τους εμπέζουν. Διότι επί κυβέρνησης Σαμαρά και των προηγουμένων ο αριθμός των αστέγων εκτινάχθηκε. Όχι μόνο στην Αθήνα. Γιατί είναι πια ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και στις πρωτεύουσες των νομών. Επί κυβέρνηση Σαμαρά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Τώρα αυτό είναι κοινικό.
εμπέζουν μια ολόκληρη κοινωνία. Και είναι λίγο το να τον λέει ο κύριος Βενιζέλος, όχι επίσημα, ανεπίσημα, Αντώνη Μαυρογιαλούρο. Είναι λίγο. Και αφορά την συνοχή, την περιβόητη συνοχή της κυβέρνησης. Εκείνο όμως το οποίο πραγματικά είναι προκλητικό, η πολιτική αυτή η οποία έχει σκορπίσει τη δυστυχία 20-30 μέρες πριν τις εκλογές να έρχονται και να παίζουν με τον πόνο του Κοσμάκη. Αυτό είναι προκλητικότατο.